Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το θέμα της μόνιμης εποπτείας της χώρας αποτελεί κατά πληροφορίες κόκκινη γραμμή για τον Πρωθυπουργό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εάν τεθεί τέτοιο ζήτημα κατά τη Σύνοδο Κορυφής αύριο, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ενδέχεται να αποχωρήσει από τις Βρυξέλλες, να επιστρέψει εσπευσμένα στην Αθήνα και να συγκαλέσει εκτάκτως την Βουλή προκειμένου να ενημερώσει όλα τα πολιτικά κόμματα. Πάντως, σύμφωνα με πηγές που πρόσκυνται στην κυβέρνηση, επισήμως δεν έχει τεθεί θέμα μόνιμης εποπτείας της χώρας. Επεκαλούνται μάλιστα την δήλωση του εκπροσώπου του Επιτρόπου Ολιρέν, Αμαντέο Αλταφάζο, ότι η Κομισιόν δεν επιθυμεί ούτε μπορεί με βάση την κοινοτική νομοθεσία να θέσει υποκειδονημονία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα κινδυνεύσουν οι συντάξεις σε κανένα ασφαλιστικό ταμείο λόγω του κουρέματος του χρέους, διαβεβαίωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Ηλίας Πλασκοβίτης. Ο κύριος Πλασκοβίτης ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν θα εξαιρεθούν τα ασφαλιστικά ταμεία από το κούρεμα, καθώς είναι σε εξέλιξη σχετική διαπραγμάτευση και συμπλήρωσε ακόμη και αν συμπεριληφθούν τα ομόλογα των ταμείων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φεθούν μόνοι τους να βρουν λύση. Ο κύριος Πλασκοβίτης είπε ότι θα υπάρξει κρατική στήριξη, ενώ υπογράμμισε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να φρεστοποιηθούν κάποια περιουσιακά στοιχεία των ασφαλιστικών ταμείων. Η περιουσία των ασφαλιστικών φορέων σε ελληνικά κρατικά ομόλογα υπολογίζεται σε 22 με 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν το κούρεμα είναι 50%, τότε η περιουσία τους μειώνεται στα 11 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται και αυτή την εβδομάδα οι κινητοποιήσεις εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου που αντιδρούν στα έκτακτα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Η απεργία των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να λήξει στις 27 Οκτωβρίου. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τα μέτρα της κυβέρνησης που προβλέπουν περικοπές στους μισθούς και την τοποθέτηση υπαλλήλων σε εργασιακή εφεδρεία. Επιποδώς βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες των ταξί και των φορτηγών βιτιοφόρων δημόσιας χρήσης, οι οποίοι προαναγγέλνουν απεργίες διαρκείες εφόσον το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των δύο κλάδων κατατεθεί στη Βουλή χωρίς αλλαγές. Νέες κινητοποιήσεις με διήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους στις 26 και 27 Οκτωβρίου και στις 3 και 4 Νοεμβρίου αποφάσισαν οι δικηγόροι. Κύκλο επαφών με κυβερνητικά στελέχη θα έχει στην Αθήνα ο επικεφαλής της ομάδας δράσης της Κομισιόν για την Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ, που ξεκίνησε σήμερα διήμερη επίσκεψη. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος θα συναντηθεί με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτζή. Η ομάδα δράσης θα υποβάλει στις αρχές Νοεμβρίου έκθεση για την κατάσταση που διαπίστωσε στην Αθήνα και θα αναλύει τα επόμενα βήματα της. Πάντως, πηγές της Κομισιόν διαψεύδουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η επίσκεψη του Γερμανού πρώην Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχει οποιαδήποτε σχέση με τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αυστηρότερη επιτήρηση της Ελλάδας υπό τον κύριο Ράιχενμπαχ με απόφαση της καγκελαρίου της Γερμανίας κυρίας Άγγελα Μέρκελ. Νέο σύστημα πανελλαδικών με διπλές εξετάσεις την ίδια ημέρα σε ενδοσχολικό και εθνικό επίπεδο παρουσιάζει στις αρχές Νοεμβρίου το Υπουργείο Παιδείας. Το νέο εξεταστικό σύστημα, το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2014, εντάσσει στην διαδικασία επιλογής των φοιτητών τα ίδια τα πανεπιστήμια, διατηρώντας ωστόσο το ρόλο και για την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία τελικά δεν θα καταργηθεί, αλλά απλώς θα αναμορφωθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, σε συνεργασία με το αναβαθμισμένο κοσμήτορα της σχολής, στην οποία υπάγονται, θα καθορίζουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα, αλλά και τους συντελεστές βαρύτητα στη βαθμολόγηση των εισακταίων τους. Το πράσινο φως για την δημιουργία κέντρου αποτέφρωσης νεκρών και οστών άναψε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση του Δήμου αναμένει πλέον από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να εκπονηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το αποτεφρωτήριο θα δημιουργηθεί σε έναν ιδιωτικό χώρο του Δήμου Θεσσαλονίκης έκτασης 500 στρεμμάτων, ωστόσο χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η τοποθεσία. Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη, θα υποβληθεί αίτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών, προκειμένου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την χωροθέτηση και αδειοδότηση της κατασκευής του αποτεφρωτηρίου.
Εκτός σύνορων τώρα, ο Μουαμάρ Καντάφη ετάφη σήμερα τα ξημερώματα σε άγνωστη τοποθεσία στην έρημο, δήλωσαν αξιωματούχοι του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Στην έρημο ετάφησαν οι σωροί του Μουαμάρ Καντάφη και του γιού του Αλ Μουτασίφ και ανώτερου αξιωματούχου του καθεστώτους του. Σύμφωνα με το Associated Press, συγγενείς και αξιωματούχοι παρέστησαν στην τελετή. Η ταφή της σωρούς έρχεται ύστερα από την τετραήμερη δημόσια έκθεση της σε ψυγείο κρεάτων στη Μιζουράτα. Το Μεταβατικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να ζητήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Λίβιου συνταγματάρχη μετά από πιέσεις. Το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο είχε ανακοινώσει ότι η σωρός του πρώην ηγέτη της Λιβύης μαζί με εκείνη του γιού του Αλ Μουτασίφ πρόκειται να ταφούν στην έρημο επειδή έπειτα από απλή τελετή. Χιλιάδες άτομα αναγκάστηκαν να περάσουν μία δεύτερη παγωμένη νύχτα σε εξωτερικούς χώρους μετά τον σεισμό των 7,2 βαθμών και τους δεκάδες μετασεισμούς στην Ανατολική Τουρκία. Οι νεκροί ανήλθαν σε 366, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί και άλλο, αφού πολλοί είναι οι αγνοούμενοι. Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται συνεχώς και οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν βοηθούν το έργο των σωστικών συνεργείων. Η κυβέρνηση υπόσχεται να στείλει περισσότερη βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 366, νούμερο που αναμένεται να αυξηθεί αφού εκατοντάδες άτομα αγνοούνται ακόμη, ενώ οι τραυματίες είναι 1.300. Λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αύριο οι βουλευτές του Γερμανικού Κοινοβουλίου θα κληθούν να δώσουν με την ψήφο τους πράσινο φως στην μόχλευση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η συζήτηση ξεκίνησε σήμερα, καθώς συνεδριάζουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού της Άγγελα Μέρκελ, καθώς και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για Ζητήματα Προϋπολογισμού. Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, η θέση της Γερμανίας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κριθεί από την ψήφο της Ολομέλειας του Γερμανικού Κοινοβουλίου, όπου συμφωνήθηκε στη συνάντηση της Γερμανίδας Καγκελαρίου με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών ομάδων. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική έως 2 μποφόρ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από την Εγνατία Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.